Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει το λόγο. Πόση ώρα θέλετε, κύριε Υπουργέ? Λίγα λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω να περάσω τα 6-7. Θα ήθελα, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, ξεκινώντας από την τελευταία τοποθέτηση και του συναδέλφου του κ. Βορύδη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και την τοποθέτηση του κ. Κουβέλη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινώντας από τον κ. Κουβέλη, ήθελα να πω ότι δεν έγινε κατανοητή η τοποθέτηση την οποία έκανα προηγουμένως και πολύ μακριά από εμάς. Θα ήταν άδικο. Οποιαδήποτε προσπάθεια ισοπαίδωσης της τάσης, παραδείγματος χάρη του ΣΥΡΙΖΑ, με τις τάσεις της Νέας Δημοκρατίας και στο παρόν νομοσχέδιο. Αυτό το οποίο είπα και στο οποίο επιμένω είναι ότι πράγματι καταγράφεται ένα βασικό στοιχείο. Και αυτό είναι, όπως και στο νόμο για τις προσλήψεις, έτσι και τώρα, η καταψήφιση επί της αρχής ενός νομοσχεδίου για δεύτερη φορά, αυτό την πρώτη, ο νόμος για τις προσλήψεις, που σε κάθε περίπτωση αποτελούν μία δομική αλλαγή στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Υπήρχε και υπάρχει ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της υπερψήφισης επί της αρχής ενός νομοσχεδίου και βεβαίως διαφωνία επί συγκεκριμένων άρθρων. Γιατί από ό,τι γίνεται αντιληπτό, τουλάχιστον σε εμάς, δεν τεκμηριώθηκε η άποψη ότι η αντίληψη, η φιλοσοφία του παρόντος νομοσχεδίου είναι μια φιλοσοφία φαυλοκρατική, ρουσφετολογική, μια λογική κομματική, ώστε να καταψηφιστεί επί της αρχής ένα νομοσχέδιο. Να διαφωνεί κάποιος συνάδελφος σε ένα κόμμα επί συγκεκριμένων διατάξεων, σεβαστό και εξού και η ψηφοφορία κατάρθρο. Τώρα, για την τοποθέτηση που έκανε συνάδελφος από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, ήθελα να πω το εξής, ότι δεν έχω καμία απολύτως αντίρρηση να συμπεριλάβουμε στη μεταβατική διάταξη συγκεκριμένο χρονικό όριο. Σας έχω πει κατ' επανάληψη ότι οι υπολογισμοί που κάνουμε, αλλά η δυσκολία μας θα σας την εξηγήσω στη συνέχεια, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν θα κρατήσει το μεταβατικό στάδιο περισσότερο από κάποιους μήνες. Απόδειξη δε γι' αυτό είναι ότι για πρώτη φορά μια τέτοια μεταβατική διάταξη δεν δίνει πλήρη θητεία, όπως έδιναν οι προηγούμενες μεταβατικές διατάξεις, σε όσους θα προκύψουν από τη μεταβατική διαδικασία που θα υιοθετηθεί. Ποια είναι η δυσκολία που έχουμε? Η δυσκολία που έχουμε είναι ότι αυτό που θα γίνει δεν αφορά ένα Υπουργείο, δεν αφορά μία υπηρεσία, δεν αφορά ένα φορέα, αφορά όλο το δημόσιο τομέα. Επομένως, είναι δύσκολο κανείς να συμπεριλάβει στην χρονική εκτίμηση που θα κάνει τις ιδιαιτερότητες που θα καθορίσουν την ταχύτητα με την οποία θα εξελιχθεί κάθε επιμέρους υπηρεσία, κάθε ξεχωριστό Υπουργείο, κάθε επιμέρους φορέας. Υπάρχει ένας προβληματισμός, υπάρχει ένα εύλογο σκεπτικό. Λέει όμως, επειδή εδώ έχουμε καεί ως χώρα, ως κοινοβούλιο, στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι, γιατί έτσι ξεκινούσαν όλα, σας πιστεύουμε μεν, πρέπει να έχουμε μία παραπάνω εγγύηση που σε διαφορετική περίπτωση, αν η Ελλάδα ζούσε σε άλλα επίπεδα πολιτικής λειτουργίας, δεν θα χρειαζόμασταν. Σεβαστό. Να μπει λοιπόν μέσα στη μεταβατικότητα ότι αυτή δεν θα διαρκέσει πάνω από ένα χρόνο, να προσδιοριστεί ότι άλλο αυτή η μεταβατικότητα θα έχει διάρκεια πράγματι έναν χρόνο. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Υπουργείων θα έχουν ολοκληρώσει πολύ νωρίτερα και θέλω επίσης, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να έχετε συνέστηση ότι αν θα υπάρξει μια χρονική αλληλουχία της μηχανικής του συστήματος που θα οδηγήσει και σε αυτούς καθεαυτούς τους μήνες, είναι γιατί η όλη σύλληψη, η όλη ιδέα είναι ότι από το απολύτως ανεξάρτητο όργανο του ΙΣΕΠ προσδιορίζονται και αποφασίζονται οι γενικοί διευθυντές, οι οποίοι στη συνέχεια στελεχώνουν τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων για να επιλεγούν οι διευθυντές, οι οποίοι αφού επιλεγούν αποφασίζουν μέσα από το γεγονός ότι στελεχώνουν τα υπηρεσιακά συμβούλια για το ποιοι θα πάνε προϊστάμενοι τμήματων. Είναι η αλληλουχία, είναι η μηχανική του συστήματος τέτοια. Επειδή λοιπόν έχει τεθεί από βουλευτές της συμπολίτευσης, έχει τεθεί και από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, αυτό το θέμα έχει τεθεί από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και κανένα θέμα συνταγματικότητας, ξαναλέω, υπάρχει μία ερώτηση. Αν το στάδιο, διατυπώνει, το διαβάζω από την Επιστημονική Επιτροπή, στο στάδιο της επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, αλλά σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αλλά και ότι δεν καθορίζεται ημερολογικός ο χρόνος της θητείας των προϊσταμένων της μεταβατικής περίοδου, θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο, λέει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, να τεθούν χρονικά όρια. Λοιπόν, επειδή το τοποθετούν όπως το τοποθετούν και οι συνάδελφοι της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και επειδή είναι έτσι τα δεδομένα, εμείς, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αντίρρηση να συμπεριλάβουμε και το χρονικό όριο στη μεταβατικότητα του συστήματος, το περιθώριο το χρονικό του ενός έτους.
Τώρα για τη διάταξη, την τροπολογία. Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να το διατυπώσετε για να. Ναι, βέβαια, βέβαια. Απλώς τοποθετούμε για να διευκολύνω την ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου, επειδή μου ζητήθηκε. Γι' αυτό το κάνω, όχι τώρα. Τώρα, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τον Πρωθυπουργό, έχει καταστεί σαφές από κάθε άποψη, από κάθε πλευρά, ότι όχι μόνο η Βουλή θα ενημερώνεται για όλες αυτές τις συμβάσεις που θα συνάπτει, θα αναγκάζεται, θα νιώθει την ανάγκη σε περιόδους αποκλειστικά εθνικής κρίσης ο Πρωθυπουργός να συνάπτει, αλλά βεβαίως και όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία όλων αυτών των αποφάσεων του Πρωθυπουργού θα δίνονται πλήρως στη δημοσιότητα μέσω του διαδικτύου σε όλους τους Έλληνες πολίτες, πάντοτε μέσα στα όρια και τα περιθώρια που ορίζει η συγκεκριμένη τροπολογία και για το χρονικό περιθώριο αλλά και για το ύψος το οποίο έχει τεθεί. Επομένως, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνω, αν χρειάζεται και εκεί μια νομοτεχνική βελτίωση για να γίνει ρητή αυτή η αναφορά, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πραγματοποιήσουμε. Τώρα, τέλος, ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι πολύ περισσότερο ένα κόμμα σαν την αξιωματική αντιπολίτευση έχει κάθε δικαίωμα να αποφασίζει και για την στάση, την ιστορική στάση που ακολουθεί σε συγκεκριμένα νομοσχέδια, την πολιτική του αντίδραση, βεβαίως να αποφασίζει για το πώς θέλει να καθορίζει την πολιτική υπόλοιψη των αποφάσεων που λαμβάνονται με αφορμή είτε νομοθετικές πρωτοβουλίες είτε πολιτικά γεγονότα. Δεν μπορεί όμως να παίζει με τη λογική μας. Δεν μπορεί να επιχειρεί να τεκμηριώσει πάνω σε παντελώς ψευδή επιχειρήματα είτε την επιλογή της αποχώρησης είτε την επιλογή της καταψήφισης του νομοσχεδίου. Δύο μόνο χαρακτηριστικά παραδείγματα για αυτό το οποίο λέω. Θα ίσχυαν αυτά που λένε οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι όχι σε εμάς, αλλά στην ίδια την πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, θα τη ζήσουν σε λίγες μέρες. Θα είχε λοιπόν βάση όλη η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας αν δύο πράγματα ίσχυαν. Το ένα, αν όσοι αυτή τη στιγμή πάβονται από τις θέσεις ευθύνης που μέσα από αναξιοκρατικές καθόλου διαδικασίες και το προγραμμίζω κατήχαν, τους απαγορεύονταν να κριθούν εκ νέου με βάση τα αντικειμενικά τους προσόντα. Αν λοιπόν λέγαμε εμείς ότι ξέρετε κάτι, αυτοί οι 5.000 διευθυντές, αυτοί οι 400 γενικοί διευθυντές και αυτοί οι δεκάδες χιλιάδες τμηματάρχες ήταν μεν με αναξιοκρατικές διαδικασίες τοποθετημένοι και τώρα τους απαγορεύουμε να διεκδικήσουν για τον εαυτό τους την κατάληψη μιας θέσης ευθύνης στο δημόσιο, τότε θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία, εδώ είναι πογκρόμ. Εδώ είναι πράγματι μια προσέγγιση δίωξης στελεχών, γιατί εσείς ξέρετε ότι ήταν δικές μας επιλογές και τους διώκεται με γνώμονα ένα τέτοιο κριτήριο. Αυτό όμως δεν ισχύει. Από μεθαύριο που θα ψηφιστεί με το καλό το νομοσχέδιο, εφόσον το εγκρίνει η πλειοψηφία των συναδέλφων βουλευτών, όλοι εκείνοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα είναι γενικοί διευθυντές, διευθυντές και τμηματάρχες θα έχουν το ισότιμο δικαίωμα όμως με όλες τις άλλες δεκάδες χιλιάδες που τους είχαν επειδή δεν ήταν κομματικά αριστεί στο ψυγείο να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Και αν τα μόρια τα οποία θεσπίζονται από αυτό το νομοσχέδιο τους δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουν μια θέση ευθύνης θα την καταλάβουν και κανείς δεν θα τους εμποδίσει. Ούτε για τα πολιτικά τους φρονήματα, ούτε πολύ περισσότερο για το αν και κατά πόσο κατήχαν μια θέση ευθύνης μέχρι σήμερα. Το δεύτερο παράδειγμα, το δεύτερο επιχείρημα, από το οποίο αποδεικνύεται η υποκρισία, αποδεικνύεται η πολιτική σκοπιμότητα, αποδεικνύεται η τεράστια ευθύνη την οποία αναλαμβάνει προσωπικά ο κ. Σαμαράς, είναι ότι θα ίσχυε η επιχειρηματολογία περί μιας υποκειμενικής πολιτικής διακρίσεων απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους, αν τα μόρια τα οποία θεσπίζονται ίσχυαν ως τέτοια για κάποιους και ως άλλα για κάποιους άλλους. Αν λέγαμε δηλαδή ότι ο βαθμός πτυχίου, είπε ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, λέει τα ανεβάζεται πολύ, ένας άλλος δικός του συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας έλεγε τα κατεβάζεται πολύ.